Θέλει αρμόδιο Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδεία και Συσκευάτων μαζί μα. Καλημέρα, κύριε Κεραμέως. Καλή σα ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσατε του ειδικού. Τώρα, να δούμε λίγο αν σκέφτεστε. Δεν να... σα ακούω, κύριε Κοταρίδη. Δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ακούσατε, λέω, του καλεσμένου μα πριν. Πρώτη ερώτηση. Σκέφτεστε να προχωρήσετε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών ή σας καλύπτει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία κοντά στο 90%, δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έχει σπεύσει και έχει εμβολιαστεί? Όχι, είναι πιο χαμηλό. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, πράγματι, οι εκπαιδευτικοί γενικώς ανταποκρίθηκαν μαζικά και νωρίς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα δημοσίως να τους ευχαριστήσουμε. Ωστόσο, δεν επαρκεί. Γι' αυτό και ακούσατε και τον Πρωθυπουργό χτες να κάνει ένα δημόσιο κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν. Βρισκόμαστε περίπου στο 75% του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Να διορθώσω σε κάτι τον πρόεδρο του ΔΕΗ προηγουμένως. Η πρωτοβάθμια είναι λίγο πιο χαμηλά. Είναι στο 70% οι εκπαιδευτικοί στα δημοτικά σχολεία. Είναι πιο ψηλά οι εκπαιδευτικοί στα γυμνάσια και στα λύκεια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επιστροφή στη διαζώση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Και για να το κάνουμε αυτό, έχουμε ένα πολύ σημαντικό όπλο ανάμεσα σε άλλα, που είναι το εμβόλιο. Ένα όπλο που δεν είχαμε πέρσι. Από εκεί και πέρα, όλα τα συζητούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, απευθύνουμε ένα κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς μας, αλλά όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς μας, και στους φοιτητές να εμβολιαστούν. Όπως ξέρετε, και οι μαθητές, έχει ανοίξει πλατφόρμα από την περασμένη εβδομάδα για τους μαθητές άνω των 15 ετών. Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Τους καλούμε λοιπόν να εμβολιαστούν. Στο ερώτημά σας σχετικά με το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, να πω ότι προφανώς υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει κανείς. Το εμβόλιο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τον πρόσθετο λόγο ότι εάν ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι στην τάξη, τότε υπάρχει ένα ζήτημα με την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας της εκπαίδευσης, σε αντίθεση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Από την άλλη, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Θα θυμίσω ότι τα self-test, επιπλέον εργαλεία δηλαδή, θα θυμίσω ότι τα self-test είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήσαμε πέρσι, στην περσινή σχολική χρονιά, και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα όπου περίπου 1 στα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα να προέρχονται από self-test. Σε κάθε περίπτωση, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διαζώσεις επαναλειτουργία της εκπαίδευσης από το Σεπτέμβριο σε όλες τις βαθμίδες και συζητάμε αυτή την εποχή, αυτές τις ημέρες, με τους ειδικούς για τους τρόπους με τους οποίους θα επιστρέψουμε στη διαζώση της εκπαίδευσης. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική στα πιτσιρίκια και την επόμενη χρονιά και θα κινηθείτε στη λογική των self-test πάλι. Όχι. Σας είπα ότι όλοι οι όροι θα συζητηθούν, όλα συζητούνται. Το εμβόλιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Από εκεί πέρα, οι περαιτέρω όροι για την επαναλειτουργία συζητούνται με τους ειδικούς. Απλά σας ανέφερα κάποια από τα εργαλεία που έχουμε, τα οποία προφανώς τα έχουμε στη φαρέτρα μας και προφανώς θα τα συζητήσουμε με τους ειδικούς. Αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Πότε θα ανοίξει πλατφόρμα για τα παιδιά άνω των 12? Περιμένουμε και εκεί, όπως ξέρετε, την τελική εισήγηση της ειδικής επιτροπής. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει σύντομα για να προλάβουν τα παιδιά να θωρακιστούν. Αν ανοίξει μέσα Αυγούστου, δεν προλαβαίνουμε. Όπως σας είπα, όλες οι διεργασίες γίνονται τώρα. Είμαστε σε εκτενείς συζητήσεις με την Επιτροπή των Ειδικών για τα θέματα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει προκαλυθεί τεράστια πολιτική αντιπαράθεση και σας κατηγορούν ανοιχτά από την αντιπολίτευση, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, για την υπόθεση των φοιτητών και των πανελλαδικών. Και κυρίως για το γεγονός ότι πάρα πολλοί φοιτητές μένουν έξω από τις σχολές. Σας κατηγορούν μάλιστα ευθέως ότι, το διαβάζουμε και σε πρώτο σέλιδα δηλαδή εδώ, ότι εργάζεστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για να πάνε τα παιδιά εκεί να μην βρουν θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και να πάνε να δώσουν τα χρήματά τους σε έναν ιδιώτη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αναφέρατε κάτι το οποίο δυστυχώς αναπαράγει η αξιωματική αντιπολίτευση και είναι απολύτως ανακριβές. Λέει κόβονται. Ποιοι κόβονται. Οι περιπτώσεις που έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας η αξιωματική αντιπολίτευση με πρωτοφανή εργαλειοποίηση, και θα το πω αυτό γιατί είναι πραγματικά χυδαία η εργαλειοποίηση που γίνεται από μαθητές οι οποίοι με κάθε καλή πρόθεση προφανώς θέλουν να εκθέσουν κάποια ζητήματα, καταθέσουν προτάσεις και αυτό είναι απολύτως γόνιμο και θεμητό. Άλλο αυτό και άλλο η εργαλειοποίηση και να λέμε ότι κόβονται. Κόβονται πότε? Όταν μπαίνουν σε αυτοκρινική της Πάτρας, στα Γιάννενα, στην Κρήτη και ούτω καθεξής. Σε κάθε εξεταστικό σύστημα και όλα τα χρόνια, κύριε Κοταρή, δεν είναι καινούριο αυτό. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι που γράφουν καλύτερα και κάποιοι που γράφουν χειρότερα. Όταν λοιπόν έχεις κάποιες εκατοντάδες υποψηφίων που έχουν γράψει καλύτερα από σένα, είναι λογικό,
είναι λογικό να μην ενδεχομένως έχεις όλες τις επιλογές που θα ήθελες, αλλά να έχεις κάποιες λιγότερες. Όπως επίσης είναι λογικό όταν υπάρχει μία βάση, κάποιοι να είναι στο όριο. Έχουμε ακούσει για 3-4 περιπτώσεις, 5-6 περιπτώσεις. Πάνω από 90.000 ήταν υποψήφιοι, κύριε Παταρίδη. Πάνω από 90.000. Και κάναμε πράξη αυτό που είχαμε πει, να προβλέψουμε ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Εδώ από το δικό σας σταθμό ακουγόταν πέρσι πώς είναι δυνατόν να μπαίνεις χωρίς να πληρούνται ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Και είχατε δίκιο. Και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας δημοσιογράφοι. Είχατε δίκιο πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά. Διότι όταν ένα παιδί εισάγεται χωρίς να πληρεί ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, με βαθμούς 4-5 κ.ο.κ. τότε οι πιθανότητες να φοιτήσει και να αποφοιτήσει είναι πάρα πολύ χαμηλές. Το μόνο εύκολο για εμάς, κύριε Κοταρίδη, ήταν να λέμε όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο, όπως ακριβώς το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αδιαφορώντας για το πώς τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν. Το μόνο εύκολο ήταν να πεις όλοι ελεύθερα. Εμάς μας νοιάζει, κύριε Κοταρίδη, τα παιδιά μας να έχουν επιλογές. Άρα το σύστημα που φέραμε, τι κάνει. Το σύστημα που φέραμε προβλέπει ότι πληρούνται ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις και ούτως ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν με μια προοπτική, να βγουν εν συνεχεία, να αποφοιτήσουν και να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους, αλλά και ταυτόχρονα συνολικά να ανέβει το κύρος των σπουδών. Αναφέρονται περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα υποψηφίες αυτοκτονικές. Οι υποψήφοι που αναφέρονται έχουν σημειώσει πολύ καλές επιδόσεις ορισμένα μαθήματα, αλλά κάτω από το μέσο όρο των υποψηφίων στο σχέδιο. Το σχέδιο είναι ένα βασικότατο μάθημα για την αρχιτεκτονική. Είναι όπως τα αγγλικά για την αγγλική φιλολογία. Όταν λοιπόν παίρνεις 13 στα 20 και άλλοι συνυποψήφοι σου έχουν πάρει περισσότερο από σένα, είναι λογικό να γίνεται μια ιεράρχηση. Είσαι επιτυχών, διότι μπορείς να επιλέξεις αρχιτεκτονική, αλλά δεν μπορείς να επιλέξεις την πρώτη σου επιλογή. Αλλά ας βάλουμε σωστά τη συζήτηση στο κάδρο. Ξέρετε κάτι όμως, κυρία Κεραμέζου, όσο κάποια στιγμή... Αν επιτρέπετε να απαντήσω και στο άλλο ερώτημα, σας συγγνώμη, για την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με το ότι στέλνουμε τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν είχε το θάρρος να θεωρήσει το άρθρο 16 συντάγματος. Αλλά στα λεγόμενα κολέγια. Είναι προκλητικό, κύριε Κοταρίδη, να αγνοεί με αυτόν τον τρόπο η αξιωματική αντιπολίτευση τα δημόσια ΙΕΚ. Διότι η επιλογή που έχουν σήμερα οι νέοι μας στο μηχανογραφικό είναι από τη μία να υποβάλουν μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια μας και από την άλλη να υποβάλουν μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ. Τα δημόσια ΙΕΚ μας, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικές ειδικότητες σε τεράστια ζήτηση στην αγορά εργασίας. Web designers, web developers, τεχνικοί τουριστικών καταλυμάτων, σε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και με πάρα πολύ καλές προοπτικές αποκατάστασης στον επαγγελματικό χώρο. Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει ότι δεν υπάρχει αυτό. Κάνει ότι δεν υπάρχουν τα δημόσια ΙΕΚ, μόνο και μόνο για να τροφοδοτήσει το αφήγημά της για τις συγκεκριμένες ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές. Κυρία Κεραμέως, μήπως κάποια στιγμή πρέπει να αναθεωρήσετε λίγο και τη λογική του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, γιατί ξέρετε τι βλέπουμε. Βλέπουμε ένα τεράστιο ποσοστό. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, να με βοηθήσετε, το διάβαζα χθες. Φοιτητών, οι οποίοι μπαίνουν στα πανεπιστήμια και δεν τελειώνουν ποτέ. 40%. Προφανώς, αυτοί οι άνθρωποι δεν τους ενδιέφερε να μπουν στη σχολή που μπήκανε. Και είτε πιέστηκαν από την οικογένεια, είτε μπήκαν γιατί κάπου έπρεπε να μπουν. Έχουμε επίσης αυτή τη λογική, η οποία συνεχίζει στη χώρα μας δυστυχώς, που επιτυχημένος θεωρείται μόνο αν μπει σε μια σχολή για να βγει γιατρός ή δικηγόρος. Και είναι πάρα πολλές σχολές, οι οποίες συνδέονται ευθέως με την αγορά εργασίας. Και μπορεί να έχει και πολύ καλύτερε απολαυέ οικονομικέ, αν αυτό είναι το κριτήριό σου. Όπου κανεί δεν ασχολείται. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα σε όλη τη χώρα, τα οποία είναι υποβαθμισμένα και επικοινωνιακά και στο μυαλό του κόσμου, που θα μπορούσαν όμω πραγματικά να δώσουν μια διέξοδο στον κόσμο αυτό. Οπότε, μήπω γίνεται και κάτι λάθο διαχρονικά στη χώρα, όσον αφορά το πώ σκέφτονται τα παιδιά το μέλλον του. Κύριε Κοταρίδη, συμφωνώ απολύτω. Γι' αυτό κάνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, από φέτο Σεπτέμβριο ξαναμπαίνει ο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό σε όλα τα σχολεία τη χώρα στην τρίτη γυμνασίου. Είχε καταργηθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, πλέον θα είναι στα σχολεία. Δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό. Από του χρόνου τα παιδιά μα θα έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό επιλογών για το πανεπιστήμιο. Γιατί το λέω αυτό στο μηχανογραφικό, γιατί το λέω. Έχει ήδη ψηφιστεί αυτό από τον Ιανουάριο. Γιατί το λέω αυτό, διότι πράγματι όταν εισάγεσαι στην 150η επιλογή σου, στη 200η επιλογή σου ή στη 250η επιλογή σου, οι πιθανότητε να φοιτήσει και να αποφοιτήσει είναι πάρα πολύ χαμηλέ. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουν τα παιδιά μα στοχευμένα τι επιλογέ του, να πηγαίνουν εκεί που πραγματικά θέλουν να πάνε. Μα το κυρία Κεραμέως, συγγνώμη, σα διακόπτω. Πολλέ φορέ ο νέο βάζει μια σχολή και δεν ξέρει καν τι μαθήματα έχει αυτή η σχολή. Δεν ξέρει τι θα μάθει όταν πάει σε αυτή τη σχολή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προβλέπουμε
έχει ήδη ψηφιστεί ένα πλαίσιο βάσει το οποίο από του χρόνου οι επιλογές θα είναι συγκεκριμένος αριθμός, θα υπάρχει αριθμός συγκεκριμένος για τις επιλογές των νέων μας, προκειμένου ακριβώς και ήδη να σκεφτούν πολύ καλά τι θέλουν να σπουδάσουν και να καταλήξουν σε μια σχολή στην οποία πραγματικά θα θέλουν να φοιτήσουν. Υπάρχει σήμερα το φαινόμενο να βάζει 200 σχολές. Να δηλώνει 200 σχολές σε όλο το μηχανογραφικό. Ενώ αν πας σε μια επιλογή, και μάλιστα υπάρχει πολύ σημαντικός αριθμός παιδιών που τελεντέλει εισάγονται σε σχολές που έχουν επιλέξει σε πολύ χαμηλό, ως πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Αυτό εκ των προτέρων οδηγεί στο να μην ολοκληρώνουν οι νέοι μας τις σπουδές τους. Γι' αυτό θεσπίσαμε ένα πλήρες πλαίσιο τον Ιανουάριο. Αυτή η πτυχή του πλαισίου θα εφαρμοστεί από του χρόνου. Αλλά και μια κουβέντα για αυτό που είπατε. Πράγματι, θίξατε ένα μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με την οτροπία, με την αντίληψη της κοινωνίας για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Από φέτος, κύριε Κοταρίδη, και τώρα που μιλάμε, στο μηχανογραφικό λοιπόν υπάρχουν δύο δρόμοι για να υπογραμμίσουμε ακριβώς τις εναλλακτικές που έχουν τα παιδιά μας. Ναι, υπάρχει ο δρόμος του Πανεπιστημίου που είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μόνος δρόμος. Δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική ανέλυξη μέσα στο Πανεπιστημίο. Υπάρχει και η κατάρτιση. Υπάρχουν τα δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν ειδικότητες που, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν πολλές φορές μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας από ό,τι να τελειώσει το Πανεπιστήμιο. Θα σας το πω με ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ένας στους τέσσερις, κύριε Κοταρίδη, που σπουδάζει σε δημόσιο ΙΕΚ είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου. Γιατί? Γιατί πήγε στο Πανεπιστήμιο, δεν βρήκε δουλειά εν συνεχεία και μετά πήγε σε ένα δημόσιο ΙΕΚ για να πάρει μια ειδικότητα που θα του επιτρέψει εν συνεχεία να βγει στην αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ποσοστά των μαθητών μας που ακολουθούν την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι πάρα πολύ υψηλότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Έχει, νομίζω όμως, έρθει η ώρα και υπάρχει η ωριμότητα της κοινωνίας για να αντιληφθούμε ακριβώς και την ύπαρξη εναλλακτικών διαδρομών, αλλά και τις υψηλές πιθανότητες αποκατάστασης και προοπτικές αποκατάστασης που έχει ο δρόμος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας. Κυρία Κεραμέως, και να κλείσουμε με αυτό, κάποια στιγμή βέβαια να δούμε το κατά πόσο είναι λογικό ένα παιδί 17-18 χρονών να έχει κατασταλάξει στο τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Και το λέω αυτό γιατί στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες χώρες, το μοντέλο που επικρατεί είναι ότι ο φοιτητής έχει μια κατεύθυνση, μια λογική που θέλει να κινηθεί, μπαίνει σε μια σχολή, εκτίθεται σε πάρα πολλά πράγματα και καθορίζει πιο συγκεκριμένα τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε σε έναν 17η από ένα δημόσιο σύστημα παιδείας το οποίο. Θα συμφωνήσετε, δεν είναι και το καλύτερο. Πολλές φορές δεν μπορείς να έχεις εκτεθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Απαιτούμε από αυτό το παιδί να ξέρει τι θέλει να κάνει και να ευτυχίσει στη ζωή του όταν γίνει 30-40 χρονών. Κύριε Κοταρίδη, άρα προφανώς πρέπει να αλλάξει γενικά το μοντέλο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει ριζικά και θα δούμε και πάρα πολλές αλλαγές από Σεπτέμβριο. Πέρα από αυτό όμως, να πω το εξής. Μία από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο που θα έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι το λεγόμενο εσωτερικό Εράσμος. Δηλαδή να μπορείς να επιλέγεις μαθήματα και από άλλες. Και από άλλες σχολές και τμήματα. Άρα να υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα, μια μεγαλύτερη ευελιξία, όπως ακριβώς υπάρχει και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά μας, να έχουν μπει στο πανεπιστήμιο και από εκεί και πέρα να μην περιορίζονται μόνο στα μαθήματα του συγκεκριμένου τμήματος, αλλά έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και από άλλες σχολές και τμήματα μαθήματα, ακριβώς στη λογική αυτού που αναφέρατε προηγουμένως. Να ανοίξετε την πλατφόρμα για τον άνω των 12, γιατί περιμένουμε το γιο μου να πάω να τον εμβολιάσω, κυρία Κεραμέως, για να νιώθω και πιο.